Κύριε Τρελόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που συναντιόμαστε τηλεφωνικά τουλάχιστον. Ναι, ναι. Για πείτε μας, τι επικρατεί στον Παπα-Νικολάου, ποια είναι η εικόνα? Στον Παπα-Νικολάου ήδη αυτό που προβλέπαμε, ότι θα φτάναμε σε σημείο αδιεξόδου για πάρα πολλές κλινικές από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού, ήδη πλέον το βιώνουμε και αυτό. Βρίσκεται σε βαθιά κρίση και το νοσοκομείο και πιστεύω και το σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως η επαρχία, τα νομαρχιακά νοσοκομεία. Εμείς εδώ ήδη η Ορειλά Κλινική έχει μόνο έναν επιμελητή, προσπαθούν με νύχια και με δόντια για να βρούνε κάποιον επικουρικό, γιατί μέχρι τις 12 Ιουνίου μπορεί να εφημερεύσει ο ένας, από εκεί και πέρα υπάρχει αδιέξοδο. Υπάρχουν άλλες 3-4 κλινικές που έχουν από 2-3 επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες και αυτοί θα έρθουν στο ίδιο σημείο αδιεξόδου. Και ταυτόχρονα έχουμε και την πνευμονολογική κλινική που πριν 2 μήνες περίπου κάηκε και η οποία βρίσκεται στο κενό αέρος. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα σχεδιασμός. Απλά μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί, πρέπει να εκπονηθεί μελέτη για να φτιαχτεί η κλινική, ενώ θα έπρεπε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε βαθιά κρίση το σύστημα και σίγουρα αυτό έχει ευθύνες από πίσω. Και μιλάμε τώρα για ένα πολύ σημαντικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ένα σημείο αναφοράς. Τεράστιο. Δεν υπάρχει κάποιος που να νόσησε από την επαρχία και να μην επισκέφθηκε τον Παπα-Νικολάου όταν χρειάστηκε. Και να μην βρήκε σημαντικές υπηρεσίες. Τώρα είπατε για την κλινική Ορειλά. Εγώ έτσι από φοιτητής θυμάμαι. Αυτή η κλινική έχει ιστορία δηλαδή. Ήταν ιστορία, ναι. Σημαντική κλινική. Έχει φημισμένη κλινική. Εξειδικευμένα τμήματα. Εξειδικευμένα, όχι αστεία. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για φοβερό κλινικό έργο. Εγώ την ξέρω 20 χρόνια την κλινική. Έτσι. Με εξειδικευμένα τμήματα που δεν υπάρχουν αλλού. Έτσι ακριβώς. Για να δώσω και το λόγο στους... φτάσαμε στο σημείο ο Μάιος να έχει κυλήσει με τον έναν επιμελητή, το Γουγούση, το Σπύρο, που έχει μείνει ως επιμελητής, να εφημερεύει 20 μέρες για να κρατήσει το Μάιο με υποσχέσεις ότι θα έρθουν. Τίποτα. Έπρεπε να υπάρχουν γενναία και γενναιόψυχα μέτρα με fast track διαδικασίες διορισμών. Όχι επικουρικούς, γιατί όταν τους λες, λένε να πάρετε επικουρικοί. Δεν υπάρχουν επικουρικοί στις λίστες. Αυτό είναι ένα ψευδεπίγραφο. Άποψη. Μάλιστα. Και βέβαια την ίδια ώρα το αναδείξαμε πριν το θέμα. Διώχνουν και τους εργαζόμενους που ήρθαν εκεί να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τους συναδέλφους εργαζόμενους που δεν ήταν εμβολιασμένοι. Τους λένε τώρα φύγετε, ενώ τους είχαν πει θα είστε μέχρι το Δεκέμβριο. Χαμός γίνεται. Νομίζω, κύριε Καρυπίδη, αυτό που έλεγε η σχορεμένη γεννηματά μετά τη συνάντηση που είχα μαζί της, είχε παρευρεθεί σε ένα πάνελ με τον Δημόπουλο, τον Πρίτανη Αθηνών, και είχε μετά όταν συναντήκαμε μας λέει είναι σίγουρο πλέον ότι έχουν αποφασίσει, έχουν σχεδιάσει και θα υλοποιήσουν την αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα το κάνουν να γίνει, ας πούμε, μόνο για τους ανθρώπους, τους άπορους και τα λοιπά, δηλαδή θα το υποβαθμίσουν. Και το βιώνουμε αυτό, δηλαδή πάμε σε αδιέξοδο. Αυτό λέγαμε και πριν με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΜ. Έχω την αίσθηση ότι πάνε να το κάνουν αποτρεπτικό, αποκρουστικό, να μην θέλει κανείς να έρθει και να μην μπορεί να βρει την υγεία του άμα έρθει στα δημόσια. Θα κλείσουν κλινικές. Δηλαδή, στο Παπα-Νικολάου μέχρι τα τέλη του 2022 θα δείτε Ορειλά, Β' χειρουργική, νευροχειρουργική, οφθαλμολογική. Μένουν με 2 γιατρούς, ας πούμε. Οι 2 γιατροί, το 4 γιατροί, ο οργανισμός λέει για 8 και 7 γιατρούς, ας πούμε, σε κάθε κλινική, αλλά εδώ θα μείνουν με 2. Δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή σε κάποιες των περιπτώσεις θα είναι και χειρότερα από ένα επαρχιακό νοσοκομείο. Ναι, ναι. Το Παπα-Νικολάου που είναι επάμενο νοσοκομείο αναφοράς. Για να πάω λίγο στους συναδέλφους. Δεν περίμενα στα 25 μου χρόνια, δεν περίμενα ότι θα βιώσουμε τέτοιες συνθήκες εργασίας. Και δεν μιλάω για το τι παράγει αυτό από πίσω σε συνθήκες εργασίας, τι εκπαίδευση μπορεί να κάνει στους νεότερους. Σπάει σιγά σιγά το καράβι, μπάζει από παντού. Ναι. Θέλει ανατροπή, θέλει σύγκρουση με αυτή τη λογική, κατά τη δική μου άποψη, την νεοφιλελεύθερη λογική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο για μένα, είναι πολιτικό το θέμα. Ναι, ναι, κύριε Τρελόπουλε. Για να δώσω το λόγο στη Δήμητρα τη Μακρή και στο Βαγγέλη του Χριστόδουλο. Δήμητρα. Το ίδιο συμβαίνει, κύριε Τρελόπουλε, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, κύριε Μακρή. Χαίρομαι.
τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι στο ίδιο μήκος σχήματος αυτό το οποίο λέγατε σχετικά με την προσπάθεια να απορριθμιστεί εντελώς ο τομέας της υγείας? Λέτε για το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια? Ναι. Ό,τι πιο ερασιτεχνικό και ό,τι πιο πρόχειρο έχω δει στα 20 μου χρόνια σε νομοθέτημα είναι αυτό. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, καμιά πρόβλεψη. Όλα αναφέρονται σε υπουργικές αποφάσεις. Προφανώς υπήρχε ένα σχεδιασμός, τον οποίο πολιτικά αποφασίσαν να τον τραβήξουν πίσω, αλλά δεν μπορούσαν κάτι να και καταθέσαν ένα νομοσχέδιο εντελώς με ερασιτεχνική, ας πούμε, περιγραφή, περίμετρο. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, ούτε προβλέπει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα τον οικογενειακό γιατρό τον κάνα προσωπικό γιατρό. Δεν βγάζει άκρη ποια είναι και η στόχευση. Όταν η Ελλάδα, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν η Ελλάδα έχει το προνόμιο να έχει πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς, η Ελλάδα έχει το προνόμιο και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο, έχει πολλούς εξειδικευμένους, ορθοπαιδικούς, ρευματολόγους, ενδοκρινολόγους, πνευμονολόγους. Δεν μπορεί να λες θα παίρνει άδεια από τον προσωπικό γιατρό για να κάνει άλλο μια ακτινογραφία. Δηλαδή θα βραχυκυκλώσει παραπάνω το σύστημα παρά να το διευκολύνεις. Άλλο πράγμα είναι η πρωτοβάθμια. Προφανώς δεν ξέρουν και σε θεωρητικό επίπεδο τι είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι κυρίως προαγωγή και πρόληψη. Έτσι ακριβώς. Βαγγέλης Χριστόδουλος και κλείνουμε. Βαγγέλη. Ναι, γιατρέ, επικαλούμε την εμπειρία σας και θέλω να μου απαντήσει ως επιστήμονας. Πρώτον, πού το πάει η κυβέρνηση? Είπατε ότι είστε αντίθετος με την πολιτική που εφαρμόζει στον χώρο της υγείας. Ποιος είναι ο στόχος, κατά τη γνώμη σας, της κυβέρνησης και αν θεωρείτε πως είναι οι κακοί χειρισμοί θέμα ανικανότητας ή στοχευμένη κίνηση για κάτι άλλο και τι θα ήταν αυτό το άλλο? Καταρχήν να πω και απαντώ ότι το 80% των επεμβάσεων προ-πανδημίας γινόντουσαν στα δημόσια νοσοκομεία και το 20% των επεμβάσεων γινόντουσαν στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα το 50% των επεμβάσεων γίνεται στο δημόσιο τομέα και το άλλο 50% στον ιδιωτικό τομέα. Έχει μεταφερθεί και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πάρα πολλά μεγάλα κονδύλια έχουν μετακινηθεί και αυτό είναι πολιτική απόφαση. Βλέπετε τις απευθείας αναθέσεις, βλέπετε τα PCR, βλέπετε, στηρίχθηκε με πολλούς τρόπους ο ιδιωτικός τομέας. Θεωρώ ότι πολιτικός σχεδιασμός είναι ο δημόσιος τομέας, το κοινωνικό κράτος, να το πω έτσι, να συρρυκνωθεί και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού να μετακυληθεί το κόστος στον ασθενή, στον πολίτη. Και όποιος αντέξει. Όσοι δεν μπορούν, θα υποστούν τη μοίρα τους. Γυρνάμε σε προ-εσύ καταστάσεις κατά κάποιο τρόπο, το 60 και το 70, όταν έπρεπε να πουλήσεις το σπίτι σου ή το βόδι σου για να πας στο γιατρό. Έλεγαν τότε οι γονείς μας, όπου ο φτωχός και η μοίρα του δηλαδή. Γιατί... Ναι, έλεγε. Μα ρωτούσε ο γυναικολόγος, έχετε ζώα να πουλήσετε για να ξεγεννήσει η γυναίκα στα χωριά μου. Είναι κάπου εκεί φτάνουμε. Είναι να γελάμε κάθε και μέρα να με παίρνουν 15 και 20 άνθρωποι που δεν έχουν 5, 10, 20 χιλιάδες για να πληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή ως ο κόσμος τι θα γίνει? Είναι αμήλικτο το ερώτημα. Προφανώς και είναι πολιτικός σχεδιασμός και δεν είναι. Υπάρχουν και ανίκανοι άνθρωποι, αλλά κυρίως είναι, κοιτάξτε, 2,5 χρόνια τώρα με την πανδημία δεν μπορούσαν να διορίσουν, γιατί δεν διόρισαν ούτε ένα. Στο ιατρικό κομμάτι μιλάω. Στον ιατρικό κόσμο δεν έχουν διορίσει ούτε έναν. 2,5 χρόνια, αυτό είναι σχεδιασμός τώρα. Ωραία. Κύριε Τρελόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά.